Οι μάχες στο μέτωπο της Ζαπορίζια αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Πρόσφατα και σύμφωνα με τη Ρωσική Υπηρεσία Ενημέρωσης Aviapro, ένα κομβόιο αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων κάηκε κοντά στο Ορέχοβο. Πρόκειταν για συγκεντρωμένες ομάδες οχημάτων μάχης πεζικού τύπου Bradley, οι οποίες επιχείρησαν να διασπάσουν την αμυντική γραμμή των ρωσικών στρατευμάτων. Ωστόσο, συνάντησαν ισχυρή αντίσταση από το ρωσικό στρατό στον τομέα Ορεχόφσκι του μετόπου. Όπως αναφέρει η ρωσική σελίδα, εξαιτίας των ακριβών και ισχυρών πυρών του, ο ρωσικός στρατός κατάφερε να αποθήσει την προσπάθεια διάσπασης του ουκρανικού εξοπλισμού αμερικανικής παραγωγής. Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες επιτυχίες, η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει σταθερά κρίσιμη. Η μάχη συνεχίζει, ενώ και τα δύο στρατόπεδα ετοιμάζονται πιθανώς για νέες εχθροπραξίες. Προηγουμένως, έγινε γνωστό πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια. Όπως και αμερικανικής προέλευσης τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού τύπου M2 Bradley με επιπρόσθετα σετς θωράκισης. Τα δύο αυτά γεγονότα καταδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας του μετόπου για την Ουκρανική διοίκηση, ακόμα και μετά από 2 μήνες σοβαρών απώλειών στην περιοχή. Σε άλλη είδηση τώρα, την οποία μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ένας Ρώσος στρατιώτης ανακάλυψε και εξουδετέρωσε μόνος του περισσότερους από 10 Ουκρανούς στρατιώτες σε μάχη κοντά στην προεξοχή Βρεμεύσκη. Αυτό αποκάλυψε ο αντισυνταγματάρχης Όλεκ Τσεκόφ, επικεφαλής του κέντρου τύπου της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων Βοστόκ. Ένας σκοπευτής μιας μηχανοκίνητης δημιουργίας ενός μηχανοκίνητου συντάγματος της ομάδας, ο στρατιώτης Αρτέμ Μπερεζίν, κατά τη διάρκεια αντεπίθεσης των Ουκρανικών δυνάμεων σε έναν από τους τομείς της κατεύθυνσης Ζαπορίζια, πραγματοποίησε αποστολή εμπλοκής εχθρικού προσωπικού με πυρά. Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας από τις επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή της προεξοχής Βρεμεύσκη, ο Ρώσος στρατιώτης, όντας μέρος μιας μονάδας της αμυντικής γραμμής, κατάφερε μόνος του να ανιχνεύσει και να εξουδετερώσει πάνω από 10 στρατιώτες, δήλωσε ο αξιωματικός. Ο ίδιος σημείωσε πως όλοι οι στρατιώτες της ομάδας επέδειξαν κουράγιο και ηρωισμό κατά τη διάρκεια των μαχητικών τους αποστολών. Ο Τσεκόφ πρόσθεσε πως εξαιτίας του επαγγελματισμού και της αποφασιστικότητας των στρατιωτών και ειδικά του στρατιώτη Μπερεζίν, η επίθεση του Ουκρανικού στρατού απέτυχε και τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να διατηρούν τις θέσεις τους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.